Well, thanks a lot for the opportunity to... Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να σας απευθυνθώ. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο αυτό για να σας πω δύο λόγια επί του θέματος το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει αναλυθεί στις συζητήσεις περί αριστερής στρατηγικής. Το έθιξε όμως ο κύριος Κωνσταντακόπουλος κατά την εισαγωγική του εισήγηση. Εγώ θα το δω λίγο από λίγο διαφορετική πτυχή και σε ποιο επίπεδο θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη προκειμένου να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη λιτότητα, να υιοθετήσουμε καινούργια κοινωνικά δικαιώματα και να μπορέσουμε να έχουμε μια καινούργια αντινεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Η εντύπωση μου είναι ότι πολλές πρωτοβουλίες εστιάζουν περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και αφήνουν το τοπικό επίπεδο και ότι αυτό συνήθως και κατά κύριο λόγο προωθείται από το γεγονός ότι η αριστερά στην Ευρώπη έχει λόγους να είναι να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό το κράτος έθνος. Γνωρίζοντας την ανάπτυξη των κρατών εθνών, ιστορικός, ότι γίνεται μια διάλυση των πολιτικών αλληλεγγύης, ότι υπάρχει μια συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας σε υψηλότερα κλιμάκια για ίδιον όφελος. Βεβαίως, το έθνος είναι εμείς και οι άλλοι, μέσα και έξω. Ποιος ανήκει στο έθνος? Αυτό πάντοτε είναι ένα ερώτημα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για διαφοροποίηση διαφορετικών κοινωνικών δικαιωμάτων, δίνει βάση και εφαλτήριο στον ρατσισμό και ούτω καθεξής. Εάν συζητήσουμε λοιπόν τις στρατηγικές και με ποιον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε τις αλλαγές στην Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας μια σοβαρή αξιολόγηση του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να απαντήσουμε στο ερώτημα του εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί όντως ένα πεδίο δόξης λαμπρών στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα, αυτή η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο λείπει στις στρατηγικές αυτές που εστιάζουν μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία, σε δύο επιχειρήματα και τον σκεπτικισμό μου ως προς την συγκέντρωση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή σε πολιτικές αλλαγές, αν ρίξουμε μια ματιά στην συνθήκη του Μάστριχτ, στους κανόνες της κοινής αγοράς, στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην Συμφωνία της Λισαβόνας κτλ., βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα τεράστιο νεοφιλελεύθερο λόμπι. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερο, τουλάχιστον στα χαρτιά. Εάν όμως ισχύει αυτό και στην πράξη, είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε πολιτική αλλαγή εστιάζοντας μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο ερώτημα είναι, υπάρχει κάτι στο ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στα δημοκρατικούς αγώνες και να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλους πολιτικούς αγώνες? Και θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο τα κοινοβούλια είναι πολύ αδύναμα. Ενώ άλλοι ισχυροί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία βρίσκονται εκτός δημοκρατικού ελέγχου, θα έλεγα, δεν έχουν κατορθώσει να αναπτυχθούν κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ούτε να αναπτύξουν μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, διότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν μια διαδικασία από πάνω προς τα κάτω, που δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ένα ευρωπαϊκό κράτος πολιτών, τα ευρωπαϊκά κόμματα, ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευρωπαϊκές ταυτότητες και ούτω καθεξής είναι κάτι πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καθιστούν πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να επιβάλλουμε πολιτική αλλαγή. Αμφότερα τα προβλήματα αυτά, η νεοφιλελεύθερη πολιτική δηλαδή και η έλλειψη δημοκρατικών κανόνων, έχουν τουλάχιστον εμβαθυνθεί κατά τα τελευταία χρόνια και δει κατά τη διάρκεια της κρίσεως. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αυξήσει τον νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα της Ευρώπης, χωρίς αυτήν την έννοια της διακυβερνητικής συνεννοήσεως και λήψεως αποφάσεων και ούτω καθεξής. Ο
μηχανισμός ευρωπαϊκής σταθερότητος, οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η επιρροή των Ευρωπαίων πολιτών κτλ. Όλα αυτά έχουν αποδυναμωθεί και αυτό με οδηγεί στο σημείο το οποίο θα επαναλάβω. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν εστιάζουμε μόνο στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουμε το θέμα ότι τι είδους δημοκρατία έχουμε στα έθνη στην Ευρώπη. Σίγουρα όχι την τελειότερη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πολιτικά κόμματα επηρεάζονται από οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Έχουμε από τη μία πλευρά τη τάξη και από την άλλη πλευρά την κοινωνία και θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η επιρροή από τα think tank και από τα μέσα κέντρα λήψεως αποφάσεων και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έθνη κράτη μας έχουν τέλειες δημοκρατίες μέσω των οποίων μπορούμε να επιβάλλουμε τις αλλαγές αυτές. Όμως αυτό που έχουμε τουλάχιστον είναι μια παράδοση, μια παράδοση στη δημοκρατία και έχουμε μπορέσει να αρχίσουμε να δημιουργούμε κάποιες κοινές ταυτότητες στο χώρο της αριστεράς, να έχουμε κοινούς αγώνες, έχουμε μπορέσει να ξεπεράσουμε δικτατορίες, έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργατικό κίνημα. Έχουμε ειρηνευτικά κίνηματα, τα οποία πάντοτε είχαν μια διεθνή διάσταση, αλλά όμως πολύ ισχυρές δομές, οι οποίες λειτουργήσαν, οι οποίες δούλεψαν, και για να το επιτύχουν αυτό ήταν βασισμένοι στο επίπεδο του έθνους, της χώρας. Το άλλο είναι το οποίο μπορούμε να δούμε στα κράτη-έθνη, στο επίπεδο τους, μια επαναπολιτικοποίηση. Εάν δείτε τι συνέβη στην Ελλάδα με την μεταφορά της ισορροπίας δυνάμεων και την αλλαγή της κυβερνήσεως, αυτό συνέβη επειδή χρειάστηκε να ανακτηθεί ένα κομμάτι εθνικής κυριαρχίας και εθνικής αξιοπρέπειας και αυτό έγινε σε επίπεδο έθνους. Βεβαίως και στο επίπεδο της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, αλλά συνέβη πρώτα σε εθνικό επίπεδο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτόμαστε περισσότερο στο επίπεδο της αναπτύξεως αριστερών στρατηγικών, πού θα πρέπει να εστιάσουμε και πού θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος, και αυτό είναι βεβαίως το εθνικό επίπεδο. Όλες οι αλλαγές που κάναμε τα τελευταία χρόνια έλαβαν χώρα στα εθνικά επίπεδα. Έχουν γίνει κάποιες περικοπές οι οποίες σταμάτησαν στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Η Ισλανδία, ας πούμε, έκανε μια τελείως διαφορετική, είχε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα. Σταμάτησαν χιλιάδες εξώσεις στην Ισπανία. Αυτό που είχαμε στην Ισπανία επίσης ήταν κάποιες περιφερειακές εκλογές και οι γενικές εκλογές θα γίνουν μάλλον τον Νοέμβριο του ιδίου έτους και όλα αυτά είναι πρόοδος και είναι πρόοδος που μπορούμε να πολεμήσουμε κατά της λιτότητας, είναι κάτι το οποίο έχει οργανωθεί σε εθνικό επίπεδο. Τούτων λεχθέντων δεν θα ήθελα να με παρεξηγήσετε, δεν είμαι εναντίον της διεθνοποιήσεως, διότι υπάρχει μια διεθνής διάσταση σε όλες αυτές τις μάχες και είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα πράγματα να παίρνουν μια διεθνή διάσταση και να έχουμε μια κοινή ιστορία. Θα πρέπει φερρυπίν όταν κάτι γίνεται στην Γερμανία και υπάρχει διαφορά πολιτική στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε και την διεθνή τους διάσταση για να έχουν κάποια σημασία. Επίσης, αν έχετε την ιδέα αυτή του κοινού εχθρού και της συσπυρώσεως εναντίον του κοινού εχθρού, θα πρέπει να εκφράζουμε πάντοτε και την αλληλεγγύη μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, φερρυπίν, που εάν στη Γερμανία είχαμε αυτές τις διαδηλώσεις στη Φραγκφούρτη, είχαμε συμμετοχή Πορτογάλων και Ελλήνων, οι οποίοι απίφθηναν έκκληση, οι οποίοι μίλησαν σε αυτές τις διαδηλώσεις, ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Και χάρηκα πάρα πολύ επίσης που αριστεροί γενικότερα από την Ευρώπη ήρθαν και μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε άλλες διαδηλώσεις. Και αυτό είναι μια ένδειξη. Μια απόδειξη, θα έλεγα, αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, έχει χρειαστεί να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, ανταλλαγές, όπως αυτή που κάνουμε σήμερα. Ανταλλαγή απόψεων, να δούμε ποιες είναι οι στρατηγικές σε διαφορετικές χώρες, ποιες είναι οι κινήσεις, τα κινήματα διαφόρων χωρών, κυρίως των αριστερών κινημάτων, και θεωρώ ότι αυτές οι ανταλλαγές εμπειριών είναι πολύ σημαντικές και από αυτή την άποψη υποστηρίζω και πραγματικά θα ήθελα να στηρίξω. Το κίνημά μας και την διαδήλωση που κάνουμε αυτή εναντίον του συστήματος και θα πρέπει να, τώρα εάν μπούμε να αναλύσουμε όλη την πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να εστιάσουμε προκειμένου να επιτύχουμε πολιτική αλλαγή ή για να αποθήσουμε την λιτότητα εκεί ενδεχομένως να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ενδεχομένως λέω,
ότι πρώτα θα πρέπει να αλλάξουμε τις ισορροπίες ισχύων στα κράτη-έθνη μας, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα προσομοιάζει σε μια καινούργια Ευρώπη, σε μια νέα Ευρώπη. Γιατί θεωρώ ότι το ανάποδο, το αντίστροφο, δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα είμαστε δυνατοί να δημιουργήσουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κοινωνιοδημοκρατική, φεμινιστική Ευρώπη, έτσι από στον αέρα και από το μηδέν, και δεν θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε μετά στο δικό μας επίπεδο. Χαίρομαι και πάλι που μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις λίγες σκέψεις μου ως μια ελάχιστη συμβολή στην διαδικασία αυτή.